10 με σχετική ανοχή για τους υπουργούς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένους περιορισμούς. Παρά τα αυτά, η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε κρίσιμα προβλήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και με την ύπαρξη αυτού του τόπου. Και επειδή ακούω πολλές φορές εύκολους χαρακτηρισμούς περί ικανών και ανικάνων, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκινήσαμε από το 2015 μια σημαντική προσπάθεια ανάταξης μιας κατάστασης που βρισκόταν συνεχή σε φθορά και σε πορεία η οποία οδηγούσε σε τεράστια αδιέξοδα. Πρώτος τομέας, λοιπόν, ο τομέας της ναυτικής εκπαίδευσης. Η Ελλάδα, η ναυτοσύνη της Ελλάδας έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στο να μπορεί η χώρα όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους να έχει σημαντικούς πόρους από το χώρο της ναυτιλίας. Τι παραλάβαμε λοιπόν, τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η ανίκανη κυβέρνηση, 12 ακαδημίες, στις οποίες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους 280 καθηγητές, καταργήσατε με μια ανοιχτή τις 200 θέσεις. Η σύντηση των παιδιών αυτών, που κυρίως προέρχονται από τα πιο λαϊκά στρώματα, είχε καταργηθεί. Την καταργήσατε. Ο εξοπλισμός αυτών των σχολών, το προηγούμενο πρόγραμμα 7-13, ρωτώ τους βουλευτές που είναι από τις περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν αυτές τις σχολές να μας πούν πώς απεντάχθηκαν τα χρήματα για τον εξοπλισμό των σχολών. Αυτή ήταν η εικόνα που παρέλαβε αυτή η ανίκανη κυβέρνηση. Τι κάναμε εμείς? Αποκαταστήσαμε λοιπόν μια νέα πραγματικότητα. 290 προσλήψεις καθηγητών για να στελεχωθούν οι σχολές και να αναβαθμιστούν ένας τομέας που η Ελλάδα μπορεί να διοχετεύσει σημαντικό τμήμα της ανεργίας της σε θέσεις που πραγματικά σήμερα οι θέσεις των αξιωματικών στα πλοία, τα οποία είναι και σύγχρονα, έχει εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αποκαταστήσαμε τη σύντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό έκανε αυτή η ανίκανη κυβέρνηση και στον τομέα της σύντησης. Και εντάξαμε σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα, μπορείτε να το ρωτήσετε στους περιφερειάρχες σας, χρήματα για τον εξοπλισμό των σχολών. Γιατί θέλουμε, με βάση την ανάλυση που υπάρχει, όπου τα επόμενα 10 χρόνια θα έχει ανάγκη η παγκόσμια ναυτιλία από 150.000 αξιωματικούς, η Ελλάδα να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο στον τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάμε στο χώρο του λιμενικού. Σε ένα βράδυ καταργήσατε 3.500 θέσεις στο χώρο του λιμενικού. Από τις κενές θέσεις που είχαν προκύψει αυτά τα χρόνια από τους συνταξιοδοτούμενους, παρά την οικονομική δυσκολία, προχωρήσαμε στη στελέχωση του λιμενικού σώματος με 502 στελέχη. Αν πήγαινε κανείς, και το ξέρουν οι βουλευτές των περιφερειών, ιδιαίτερα των παραμεθόριων, στα νησιά του Αιγαίου, οι μισές θέσεις ήταν κενές και αυτές που ήταν καλυμμένες, οι μισές ήταν αποσπασμένες στην Αθήνα. Κάντε μας λοιπόν μια ερώτηση κάποιοι βουλευτές των περιφερειών να μας πούνε αν υπάρχει ένας αποσπασμένος από την παραμεθόριο, από τις μονάδες του λιμενικού της παραμεθορίου. Εξασφαλίσαμε το επίδομα παραμεθορίου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν πολύ σημαντικό βάρος και μπορέσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καλύψουμε σε όλη τη χώρα τις ανάγκες του λιμενικού με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε διάφορα μέσα και κυρίως σε σκάφη.
αποτέλεσμα της αναδιάταξης και της αξιοποίησης των ικανών χωρίς διακρίσεις, είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε καθημερινά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Γιατί πραγματικά στελεχώσαμε αξιοκρατικά και με διαφάνεια όλους εκείνους τους τομείς εχμής που πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα. Όπως και η σημαντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, με συνέπεια το ελληνικό λιμενικό σώμα να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που κινδύνευαν να πνιγούν. Πάνω από 150.000 άνθρωποι σώθηκαν με την παρέμβαση του λιμενικού. Ποντοπόρος Ναυτιλία. Στηρίξαμε την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το 50% της μεταφορικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο. Τη στηρίξαμε σε προβλήματα που είχαν προκύψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί θεωρούμε ότι η ναυτιλία και η ναυτοσύνη, ο εφοπλισμός και η ναυτοσύνη είναι δύο θεσμοί, δύο φορείς που μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Προχωρήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας. Εξασφαλίσαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Και ήδη δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι επενδύσεις και στα δύο αυτά λιμάνια. Ο Πειραιάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 3-4 χρόνια ήταν σε 90η θέση σε παγκόσμια κατάταξη στα λιμάνια. Σήμερα είναι στην 38η. Και η προσπάθεια που κάνουμε είναι ότι στα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε τουλάχιστον να πάρουμε την 20η θέση. 250 ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 3 χρόνια στον Πειραιά και ήδη έχουμε για το 17 17,3% αύξηση του συναλλάγματος το προερχόμενο από την ναυτιλία. Διεκδικούμε μετά το Brexit τη μεταφορά δραστηριοτήτων από τα μεγάλα P&I clubs και αποκαταστήσαμε τη σχέση του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους Λόιτς του Λονδίνου, όπου είχε να πάει Έλληνας Υπουργός Ναυτιλίας, της πρώτης ναυτιλίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 27 παρακαλώ χρόνια. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε από τον IMO την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτήματος του Πανεπιστημίου Ναυτιλίας, που λειτουργεί στα πλαίσια του IMO στην Σουηδία, και ξεκινήσαμε τη διαδικασία σύνδεσης του Υπουργείου και των Ναυτικών Σχολών με όλα τα πανεπιστημιακά κέντρα και τα τεχνολογικά ινστιτούτα της χώρας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της κατάρτισης των νέων που επιλέγουν να πάνε στον τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υλοποιούμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου, γιατί θέλουμε το Υπουργείο πραγματικά να γίνει ένα πραγματικό στρατηγείο που θα εκπονεί και θα ξεδιπλώνει πολιτικές στα πλαίσια της γαλάζιας ανάπτυξης. Ακτοπλοεία. Τι παραλάβαμε λοιπόν η ανίκανη κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ακτοπλοεία? Τα λεφτά που ξόδευε ο ελληνικός λαός για τις λεγόμενες και περίφημες άγονες γραμμές εξυπηρετούσαν τους εφοπλιστές που ασχολιόντουσαν με την ακτοπλοεία στο Αιγαίο. Τώρα λοιπόν τι έγινε αυτά τα χρόνια? Μια πλήρης ριζική αλλαγή. Και το ξέρουν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης του Αιγαίου και του Ιωνίου. Γιατί ξέρουν ότι για πρώτη φορά πήγαν μεγάλα πλοία σε μικρά νησιά όπως είναι τα Ψαρά, όπως είναι οι Νούσες. Μου έλεγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχθές όταν είχα επισκεφθεί τις Νούσες ο Δήμαρχος, ότι όταν ήμουν νέος ρωτούσα τον πατέρα μου όταν έβλεπα
το βαπόρι να περνάει χωρίς να σταματάει στις Ινούσες, γιατί δεν σταματάει το βαπόρι εδώ. Και ο πατέρας μου έλεγε ότι αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός. Τώρα πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου και του λέω πατέρα, το βαπόρι ήρθε στις Ινούσες, όπως και η σχολή, η καινούρια που δημιουργήσαμε στις Ινούσες, γιατί ακριβώς πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις περιοχές. Για να πω για τη σύνδεση για πρώτη φορά έπειτα από έτοιμα χρόνων του Βορείου Αιγαίου με την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, ή για την Πάτρα με την Ιθάκη, και δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά αναβαθμίζουν τη σχέση και τη επικοινωνία των νησιών μας με την υπηρετική χώρα και μεταξύ τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλοι οι φορείς των νησιών αναγνωρίζουν αυτή την ποιοτική διαφορά η οποία έχει προκύψει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίσαμε προχθές και ολοκληρώσαμε στη Βουλή ένα εξαιρετικά σημαντικό θεσμικό πλαίσιο που απαντάει σε κρίσιμα, διαχρονικά και ζέοντα προβλήματα που αποσχολούσαν τον χώρο. Είναι ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί είναι ίσως το πρώτο νομοθέτημα που δεσμεύει τον Υπουργό σε συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες να υλοποιήσει την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων. Και ήδη έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν ετοιμάσει τις υπουργικές αποφάσεις και μέχρι τέλος Ιανουαρίου τα διατάγματα. Μέσα από αυτό το μεγάλο θεσμικό πλαίσιο των 136 περίπου άρθρων έρχονται να λυθούν ζητήματα που αφορούν εκκρεμότητες από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, όπως είναι η αποκατάσταση εκκρεμωτήτων αυθαιρέτων στα λιμάνια, συνέπεια των οποίων ήταν να μην μπορεί να υλοποιηθεί κανένα πρόγραμμα, παρόλο ότι σε πολλά λιμάνια υπήρχε η δυνατότητα οικονομική, η δυνατότητα δημιουργίας συντονιστικού οργάνου για την χρήση, για την συμμετοχή των χρηστών στα λιμάνια, ή του συντονιστικού οργάνου μεταξύ αεροπλοείας και ακτοπλοείας, για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει διασύνδεση όλων αυτών των αφίξεων των αεροπορικών και των κατάπλου των πλοίων, για να υπάρχει συνδυασμός, πράγμα το οποίο εκκρεμούσε για πάρα πολλά χρόνια. Η αποκατάσταση, η δυνατότητα στα μικρά νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον ακτοπλοϊκό, να μπορούν οι ίδιοι να προχωρούν στην δημιουργία συμβάσεων για να λύσουν τα προβλήματα ακτοπλοείας που τους απασχολούν. Σειρά διατάξεων, δεκάδων διατάξεων που πραγματικά φέρνουν ένα νέο, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον στο χώρο της ακτοπλοείας, αλλά και στο χώρο της λιμενικής βιομηχανίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα και σημαντικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκπώνησε ένα σχέδιο πρότασης, το οποίο έθεσε υπόψη όλων των περιφερειών, των 23 περιφερειών ακνευνός νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης. Και έχουμε ενεργοποιήσει και κινητοποιήσει όλες αυτές τις περιφέρειες. Αυτές τις μέρες υπάρχει μία συνεργασία με τον Υπουργό Περιφέρειας της Γαλλίας, για να μπορέσουμε να πιεστεί η Κομισιόν και επιτέλους η πολιτική της εδαφικής συνοχής και του περιορισμού του αποκλεισμού των νησιωτών να αποκτήσει σάρκα και οστά. Διότι πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για μέτρα που έπρεπε να λάβει υπέρ των νησιωτικών περιοχών, αλλά όλα αυτά έμειναν γράμμα κενό. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια και με άλλες χώρες, ενεργοποιώντας άλλες χώρες, και εξασφαλίσαμε στη Σύνοδο της Βαλέτας την ομόφωνη πρόταση όλων των Υπουργών για τη λήψη μέτρων. Και θα ενεργοποιήσουμε κάθε δυνατότητα όλους τους ευρωβουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και άλλων κοινοβουλίων που συνδέονται με χώρες νησιωτικές, για να μπορέσουμε πραγματικά να πιέσουμε την Κομισιόν για να εξασφαλίσουμε με ένα ιδιαίτερο συγκεκριμένο πρόγραμμα, προκειμένου να περιορίσουμε τα φαινόμενα του αποκλεισμού που ζουν
τα νησιά όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα δημιουργούν σιγά σιγά και σταθερά την προσπάθεια να εξέλθει η χώρα από αυτήν την τραγική μοίρα που την επιφύλαξαν πολιτικές που δυστυχώς έφεραν τη χώρα σε αυτό το αποτέλεσμα. Ή δεν είναι η ώρα για να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή γιατί έφτασε η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή πώς θα βγει η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση. Και όλοι σήμερα στην Ευρώπη αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσει πραγματικά η χώρα να βγει από αυτή την πελώρια δυσκολία που την ταλανίζει και την βασανίζει. Υπουργέ μου, να σας ενημερώσω ότι είμαστε στα 15 λεπτά. Κλείνω. Ευχαριστώ. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη συνεργασία όλων και με το μέτρο που πρέπει να υπάρχει και στο λόγο και στη συμπεριφορά όλων μας, να βρούμε τους κοινούς τόπους. Υπάρχουν και κοινοί τόποι ανάμεσά μας. Γιατί πιστεύω ότι όλοι εδώ, καθένας με το δικό του τρόπο, έχουμε μέσα μας την αγωνία να βγει η χώρα από αυτό το αδιέξοδο. Ας καταθέσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την προσπάθεια. Το αξίζει η Ελλάδα, το αξίζουν τα παιδιά μας. Μετά από τα βιώματα που έχουμε ζήσει όλοι και τα λάθη που έχουμε κάνει όλοι, ας μπούμε λοιπόν σε έναν τέτοιο δρόμο, ο οποίος θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από αυτή την κρίση. Τότε λοιπόν θα έρθει η ώρα και της πολιτικής αναμέτρησης μετά από 2 χρόνια και εκεί ο καθένας θα καταθέσει την πρότασή του και ο ελληνικός λαός που δεν τρώει σανό, αυτό πιστεύω εγώ, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι όταν μας ψηφίζει ο λαός είναι σοφός και όταν δεν μας ψηφίζει, όπως άκουσα πραγματικά και είμαι και μου έκανε ιδιαίτερη έκπληξη βουλευτή από αυτό το βήμα να λέει ότι ο ελληνικός λαός όταν δεν ψήφισε αυτούς που νόμιζε ο συνάδελφος έτρωγε σανό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα αυτής της αναμέτρησης και θα κρίνει ο λαός και θα συγκρίνει και θα δει και τον τρόπο διαχείρισης όλων μας και των προηγουμένων και των σημερινών και θα αποφασίσει. Αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λοβέρδο, έχετε ζητήσει το λόγο για... Συγγνώμη.